Και από σήμερα και στο εξής, κανένας δεν θα μπορεί να κοροϊδέψει ξανά την πατριωτική παράταξη. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Λοιπόν, τα προβλήματα μένουν την επαύριον των εκλογών. Άρα, κύριε Παπαγιάννη, σημαντική η επιτυχία του ΕΛΑΜ από πλευράς ποσοστών. Ωστόσο, πώς θα διαχειριστείτε το δεύτερο γύρο? Αυτή τη στιγμή έχουν περάσει δύο κόμματα, τα οποία σύμφωνα και με εσάς θα οδηγήσουν σε επικίνδυνους δρόμους στο Κυπριακό. Βρισκόμαστε σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Πώς θα το διαχειριστείτε πλέον όλο αυτό? Όσον αφορά τις θέσεις των δύο εναπομείναντων υποψηφίων και προεδρία του κράτους, όντως υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα, ένα χάος θα έλεγα, με τη δική μας αντίληψη όσον αφορά την επιλύση του Κυπριακού προβλήματος και τη δική τους. Ο λόγος που έχουμε ήδη ανακοινώσει ότι θα στείλουμε ένα ερωτηματολόγιο και προς τους δύο εναπομείναντες είναι στους απαντήσεις, εάν και εφόσον υπάρξουν, και να μπορεί να γνωρίζει ο λαός με ποιον κριτήριο θα πάρουμε την αποφάση που θα πάρουμε. Τώρα, το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο και θα ήταν το μήνυμα που έπρεπε από σήμερα το πρωί να μας απασχολεί όλους. Η ενότητα που όλοι επικαλούνται, αλλά κανείς στην ουσία δεν δείχνει εμπρακτικά, θα πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη. Και το λέω αυτό επειδή από εψιά τη νύχτα ήδη έχουν αρχίσει οι ψήθυροι για το ποιο ευθύνεται, ξέρω εγώ, για την μετατόπιση των ψηφοφόρων του ενός επιτελείου στον άλλον. Ακούσαμε εκπρόσωπον του Δημοκρατικού Συναγερμέψεως να παραδέχεται ότι υπήρχε μετακίνηση ψηφοφόρων σε άλλο στρατόπεδο. Ακούσαμε διάφορες αναλύσεις. Αυτό που μένει σήμερα. Μιλάτε για πρημοδοτήσεις. Το είπε ο ίδιος, δεν το είπα εγώ. Αυτό που μένει την επομένη των εκλογών είναι ότι τα προβλήματα είναι τα ίδια με την ημέρα πριν τις εκλογές. Και θεωρώ ότι το ποσοστό που έλαβε το ΕΛΑΜ ήταν καθαρά για αυτόν τον λόγο. Είδαμε πολλούς συμπατριώτες μας να αποφασίζουν ότι θα στηρίξουν το ΕΛΑΜ, όχι γιατί θα περνούν στο δεύτερο γύρο, αλλά επειδή όντως είχαν μια διαφορετική φωνή. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς ένα τεράστιο κομμάτι των συμπατριωτών μας επέλεξε να αντιδράσει με τον πλέον λαθασμένο τρόπο. Να μην πάει να ψηφίσει. Και επειδή οι περισσότεροι θεωρούν ότι η αποχή είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε εισαγωγικά, αλλά κανείς δεν δείχνει στην ουσία την οποιαδήποτε αληθινή πρόθεση για να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Θεωρώ ότι η εχθεσινή ημέρα ήταν ακόμα ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις πολιτικές δυνάμεις όλων αυτών των χρόνων ότι πλέον δεν περνάει η μπογιά τους. Ότι ο κόσμος, ό,τι και να γίνει από τη δική της πλευρά, δεν πρόκειται να εμπιστευτεί. Και αυτόν το λάβαμε και από αρκετούς που μας είπαν ότι δεν πήγαν να ψηφίσουν. Δηλαδή το ήδη μας το έλεγαν. Εσείς πώς βλέπετε τώρα το ζευγάρι του δεύτερου γύρου? Θεωρείτε ότι, έτσι τώρα εκ των υστέρων, εσείς θα προτιμούσατε να ήταν και ο Νικόλας Παπαδόπουλος στον δεύτερο γύρο? Πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα και πώς βλέπετε τώρα που είναι Αναστασιάδης Μαλλάς? Εάν θεωρούσαμε ότι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο η κατάσταση θα ήταν ή λίγο καλύτερη ή λίγο χειρότερη, τότε πολύ απλά δεν θα συμμετείχαμε στις εκλογές. Αυτό που έμεινε όμως, το αποτέλεσμα που έχουμε μπροστά μας, είναι δεδομένο. Οι δύο εναπομείναντες υποψήφοι, όπως είπα και πριν, θα κληθούν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο. Αν αποφασίσουν να μας αγνοήσουν ή αν αποφασίσουν να απαντήσουν αρνητικά, ο λαός θα λάβει την απάντηση και τη δική μας θέση. Από εκεί και πέρα, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μία στο εκατομμύριο να εμπορευτούμε ούτε τα όσα πιστεύουμε, ούτε τα όσα πρεσβεύουμε. Δηλαδή, δεν πρόκειται να κάνουμε παραχωρήσεις για να μας δώσουν το οτιδήποτε. Οι θέσεις, εντάξει, θα στείλετε ερωτηματολόγιο που φαντάζομαι θα ρωτάει για τις θέσεις σε Κυπριακό και οικονομία, κάτι που όμως είναι γνωστό. Και ότι οι συνομιλίες πλέον προχωράνε από εκεί που έμειναν. Και στο κομμάτι της οικονομίας ο καθής έχει τις θέσεις του. Άρα, θεωρείτε, να περιμένουμε ότι μπορεί και να απαντηθούν τα ερωτηματολόγια στο πλαίσιο αυτό. Θα στηρίξετε κάποιον από τους δύο ή είσαστε πιο κοντά σε κάποιον από τους δύο? Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο κόσμος θα ξέρει τι απάντησαν. Είναι αρκετά σημαντικό για μας να γνωρίζει ο κόσμος τι απάντησαν. Θέλετε να σας λαμβάνουν υπόψη? Θέλουμε να λαμβάνουν υπόψη για το καλό του τόπου μας. Επειδή στη Βουλή είχαμε τρεις υποψηφίους βασικούς απέναντι μας, που για 19 μήνες οι βασικές προτάσεις που είχαμε βάλει, που οι περισσότεροι ευαγγελίζονταν αυτές τις προτάσεις, είχα ψηφίσει αρνητικά σε όλες τις προτάσεις. Και οι προτάσεις που είχαν στο δικό τους πρόγραμμα, εμείς ήδη τις είχαμε κατευθυμένες. Και είναι κάτι που αποδείξαμε πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά το θέμα δεν είναι τι έγινε, το θέμα είναι τι θα γίνει. Εάν συνεχίσουν με την αντιμετώπιση που είχαμε, τότε πολύ απλά θα λάβουν την ανάλογη απάντηση και την επόμενη φορά από τον κόσμο.
Και σε μια φάση θα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι κομματικές αγγελώσεις έχουν οδηγήσει την Κύπρο που είμαστε σήμερα. Και επίσης το γνωστό ρητό μου πολλοί λένε ότι. Δεν θα το έλεγα ρητό, θα έλεγα ότι η φράση που ακούγεται τις τελευταίες μέρες ότι κινδυνεύει η δημοκρατία. Εμείς αυτούς τους 19 μήνες έχουμε αποδείξει ότι σεβόμαστε απολύτως τα πλαίσια της δημοκρατίας και δεν αποτελούμε σε καμία περίπτωση κίνδυνο για δημοκρατία. Πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα το ΕΛΑΜ και αν θεωρείτε ότι επειδή είπατε. Υπήρξε και ψήφος διαμαρτυρίας προς το κόμμα σας, αν θεωρείτε ότι θα κρατήσετε αυτές τις ψήφους ή αν ήταν λόγω ακριβώς μιας αντίδρασης. Καταρχάς να πω ότι επειδή ακούστηκε ότι κάποιοι πανηγύρισαν για το ψήφισμα αποτέλεσμα, εγώ δεν είδα κανέναν να πανηγυρίζει εψές από τη δική μας πλευρά. Υπήρχε η χαρά του αποτελέσματος, αλλά πανηγύρια σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε. Και το λέω ξεκάθαρα για να ακούσει οποιοδήποτε λέει ότι εψές κάποιοι πανηγύριζαν. Άλλο να είσαι ικανοποιημένος από ένα αποτέλεσμα και άλλο το πανηγυρίσεις. Δεν νικήσαμε. Δεν βελτιώθηκε η Κύπρος προσεχτές. Μπορώ να πω το αντίθετο. Όμως αυτό που μένει και αυτό που με ρωτήσατε για τη συνέχεια είναι ότι από σήμερα εμείς θα κάνουμε ό,τι κάναμε και την Παρασκευή. Να είμαστε δίπλα στον κόσμο, όποιος μας πάρει τηλέφωνο να το βοηθάμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε και στα μέτρα των δυνατοτήτων μας. Και σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, εμείς δεν θα πούμε ότι ξέρετε. Αυτός ο συμπατριώτης μας είναι αριστερός, αυτός είναι δεξιός, αυτός είναι κεντρός και δεν θα το βοηθήσουμε. Θεωρώ ότι και αυτός είναι ένας τεράστιος λόγος που το ΕΛΑΜ ανεβαίνει. Ό,τι πάρουμε από αυτόν τον κράτος, το επιστρέφουμε πίσω στον λαό. Κυριολεκτικά είναι εκεί ο γενικός ελεκτής να κρίνει αυτό που μου λέω. Όταν μπροστά του έχει τέσσερις υποψήφιους που γαλουχήθηκαν σε αυτό το σύστημα, δεν μπορούν να αντιληφθούν τι γίνεται στην κοινωνία, τότε η απάντηση είναι λογική. Δυστυχώς όμως ο λαός επέλεξε, θα το ξαναπώ. Ένα λαθασμένο τρόπο να στείλει το μήνυμα του. Και τις επιπτώσεις σας έχουμε όλοι. Άρα θα υποψιαστώ ότι θεωρείτε κι εσείς ότι εδραιώνεστε με αυτό το ποσοστό. Είδαμε ότι αντίθετα η συμμαχία, η οποία μάλιστα κάνει και κάποιες δηλώσεις εναντίον σας τις τελευταίες μέρες, είχε πει ότι δεν θα απαντήσει καν το ερωτηματολόγιο αν είναι στον δεύτερο γύρο και σας χαρακτήρισε και φασιστικό κόμμα. Θεωρείτε ότι αυτό πλέον ο λαός το καταδικάζει αυτούς τους χαρακτηρισμούς και εδραιώνεστε και θα σας δούμε και στις ευρωεκλογές. Ναι, νομίζω είναι πολύ γρήγορα να μιλούμε για ευρωεκλογές. Ακόμα δεν τελείωσε αυτή η εκλογή, κύριε Πετρεσί. Και ίσως αυτόν να είναι ακόμα. Φαίνεται όμως κάποια εντολή από τον κόσμο. Ναι, αυτό θα έλεγα. Η αύξηση των ποστών για εμάς το πρώτο μάγο που λέει είναι ότι αυξάνονται οι ευθύνες. Οι ευθύνες από σήμερα για εμάς είναι ακόμα περισσότερες με τα ίδια μέσα που είχαμε πριν. Και επειδή άκουσα τον εκπρόσωπο του κ. Ηλίκα να μιλά για πενιχρά μέσα και τον ίδιο τον κ. Ηλίκα. Για να προκαλέσω όποιο θέλει να συγκρίνει τι χρησιμοποίησε σε υλικά μέσα το ΕΛΑΜ σε αυτήν την προεκλογική σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους. Είχαμε τουλάχιστον την πιο φτηνή προεκλογική σε λεφτά και αυτό το λέω με περηφάνεια και όχι με παράπονο. Η αλήθεια είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχουν διλήμματα όταν μπροστά σου έχεις να αντιμετωπίσεις το διεφθαρμένο με το καθαρό. Και όταν ακούς συνεχώς την ίδια καραμέλα. Οι ακροδεξιούς και ακροδεξιούς δεν βλέπουμε. Τότε ο κόσμος έχει βαρεθεί, είναι ξεκάθαρο. Μάλιστα. Κύριε Παπαγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν πότε θα σταλούν τα ερωτηματολόγια. Ήδη είναι έτοιμα και μέχρι την Πέμπτη ή την Παρασκευή το αργότερο, αναλόγως με τις απαντήσεις, έχουμε και την ξεκάθαρη τοποθέτηση μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.